σε όλους τους φίλους του παπαντού.gr. Κυρίες και κύριοι, είναι από τα πρώτα γυρίσματα του παπαντού που γίνονται σε στούντιο με κάμερα. Το Derby Ιωνίων είναι αυτή την Κυριακή στις 7.30 ώρα και ο Παναθηναϊκός αναζητεί απεγνωσμένα τη νίκη. Μάλλον όχι αναζητεί απεγνωσμένα τη νίκη, θα πάει να την πάρει. Εμείς λοιπόν πού βρισκόμαστε τώρα το παπαντού? Το παπαντού βρίσκεται στην Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα στα Αρφαρά, στο στούντιο του σχόλου στον Άρφο. Στο Αρφαρά. Μένω 3 χρόνια στην Καλαμάτα, δεν έχω μάθει πώς λέγεται. Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport στο Νότο και καλεσμένος του παπαντού σήμερα είναι ο δημοσιογράφος της Καλαμάτας, όλης της Ελλάδας, αγαπημένη καλή φιγούρα, Σωτήρης Γεωργούτσος. Σωτήρη, καλώς ήρθατε στο παπαντού.gr. Είστε καλά. Χαιρετισμούς σε όλους, όλους τους Παναθηναϊκούς και θερμά συλληπιτήρια στο Γιώργο Γκαλιτζάκη, έτσι, που έχασε τη μητέρα του εχθές. Είναι φίλος μου και τον αγαπώ πάρα πολύ και θέλω να του πω κουράγιο και καλή δύναμη. Τα συλληπιτήρια και από το ΠΑΟ παντού στον Γιάννη Καλιτζάκη, ο οποίος είναι και γενικός αρχηγός στον Παναθηναϊκό Β. Σωτήρη, θέλω να ξεκινήσουμε από την εικόνα που έχεις για τον Παναθηναϊκό. Είδες την πεντάρα στον Βόλο, έτσι? Δεν είναι. Ήταν κάτι μοναδικό, το περίμενες να βάλουμε 5 στον Βόλο? Όχι. Ήταν το πρώτο μάτς που ο Παναθηναϊκός ξεδιπλώθηκε επιθετικά, πάρα πολύ δυνατά. Ήταν ευχάριστη η έκπληξη, δεν το περίμενα ότι θα έχει και τόσο πλουραλισμό επιθετικό από τη στιγμή που έχασε και τον Αϊτόρ, έτσι. Θεωρώ αυτό το μάτς ήταν η ουσία του φετινού Παναθηναϊκού. Από αυτό το μάτς ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι μπορεί να είναι πρωταθλητής και είναι το πρώτο φαβορί για τον τίτλο, εννοείται αυτό. Πριν το μάτς του Βόλου πιστεύαμε οι πιο πολλοί ότι ο Παναθηναϊκός είναι για 1-0, είναι για 0-1, 2-1, 2-0 το πολύ. Έδειξε μεγάλα στοιχεία πλουραλισμού επιθετικού, εξαιρετικού ποδοσφαίρου, με τη σφραγίδα φυσικά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάρα πολλά. Προσωπικά και εγώ περίμενα να δω 1-0, 2-0, λέω θα το πάει στο ρελαντίδι, θα τους κουράσει και ξαφνικά βλέπω τον Μπαλάτσος μέσα σε 3 λεπτά να περνάει όλη την άμυνα να σκοράρει 1-0 και μετά από το πουθενά, εάν ακούσει και την περιγραφή του Νίκου Παγκάκη, δεν το περιμέναμε ότι θα πει αυτό το γκολ. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Νίκο. Τον Παπαντό στέλνει χαιρετίσματα στον ιδιοκτήτη Νίκο Παγκάκη, ο οποίος να θυμίσουμε θα περιγράψει το ματς της Κυριακής στο μικρόφωνο με τον Μπάμπη Τσιμπίδα και ξεχωριστό καλεσμένο τον Κώστα Φραντζέσκο για σχολιασμό. Κώστας Φραντζέσκος που έχει περάσει και από τη Μαπιέλα τη χρονιά που έπεσε στη Β' Εθνική κατηγορία και από τότε δεν ανέβηκε ξανά, το 2000. 99-2000 και έπαιξε ένα χρόνο στην Καλαμάτα. Πολλούς χαιρετισμούς θα πούμε και στον Φραντζέσκο, ο οποίος είναι ένα πράγμα Παναθηναϊκάκιας, έτσι είναι. Παναθηναϊκάκιας, θα είναι μεγάλη μας χαρά που θα βρίσκεται στη Λεωφόρο. Σωτήρη, θέλω να σου πω κάτι. Το ρώτησα και σε άλλους καλεσμένους. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ένα αστέρα που λέγεται Αϊτόρ, ένα παίκτη τον οποίο τον ξεκλείδωσε ο Ιβάν, τον έκανε αυτό που είναι, αλλά τον χάσαμε με ρήξη χιαστών. Ρήξη χιαστού, βασικά. Αλλά και πάλι φάνηκε ότι δεν ήταν ο κινητήριος μοχλός ο Αϊτόρ. Βγήκαν και οι υπόλοιποι και υπερκαλύψαν το κενό. Περίμενε ότι θα συνέβαινε αυτό, ή ότι απλά ο Παναθηναϊκός χάνοντας τον Αϊτόρ θα έχανε και το 30-40% της δύναμης του. Το περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός έχει εναλλακτικές λύσεις. Είχε παίχτες που ήρθαν πέρα από τον Παλάσιο, το ξέραμε έτσι, δεν ήταν έκπληξη αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει λύσεις, παρότι έχασε και άλλους παίχτες με τραυματισμό. Έχει παίχτες που δεν τους ξέρει ο κόσμος, δεν τους γνωρίζουμε όλες τις δυνατότητες που έχουν και μην ξεχνάμε ότι φτάνει και ο Γενάρης, όπου ο Δεκέμβρης, όπου μπορούν να ξεκινήσουν οι μεταγραφές και είναι η διακοπή του Μουντιάλ. Αυτό θα ευνοήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, έτσι ώστε η τεχνική του ηγεσία και ο Γιοβάνοβιτς να δει που έχει πρόβλημα η ομάδα, που χρειάζεται μια επιπλέον ενίσχυση, ώστε να μην χαθεί το φετινό πρωτάθλημα. Γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα είναι πολύ κρίμα για τον Παναθηναϊκό να χάσει το πρωτάθλημα φέτος. Δεν νομίζω να το αντέξω να το χάσουμε και αυτό το πρωτάθλημα. Δεν θα το αντέξω. Πέρυσι που πήραμε το κύπελο, ξεκούφανε όλη την Καλαμάτα με τον ύμνο που πέρναγα από τα σπίτια. Έχει φέρει γούρι. Έχω φέρει γούρι από όταν ήρθα. Βεβαίως. Να ζητήσω κάτι άλλο τώρα, να πάμε και στον Ολυμπιακό. Έναν Ολυμπιακό των χίλιων προβλημάτων, με τρεις προπονητές μέσα σε ένα δίμηνο κοντά. Μέσα σε ένα δίμηνο. Είχαμε Μαρτίν τον Αύγουστο, Κορμπεράν, ωραίο τραγουδάκι του Κορμπεράν, το Σεπτέμβριο. Φεύγει ο Κορμπεράν, έρχεται ο Μίτσελ. Αυτές οι τρεις αλλαγές προπονητών σε συνδυασμό με ένα γιγαντιαίο ρόστερ 35 παιχτών, τώρα μείνανε 30, δεν θυμάμαι. Και έχουν παίξει 42. 42. Κοίταξε να δεις, το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι χτίστηκε κακά, άσχημα από το καλοκαίρι. Κοίταξε την Ευρώπη γρήγορα. Δεν έκανε σωστή προετοιμασία στο πρωτάθλημα για να βγάλει όλο αυτό το μπαράζ παιχνιδιών που έχει ακόμα. Παίζει ακόμα παιχνίδια στην Ευρώπη την Πέμπτη. Το τελευταίο του μάτσο είναι την Πέμπτη. Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε αυτό. Δεν έπρεπε να φύγει ο Μαρτίνς.
Ήταν ένα μεγάλο λάθος αυτό που έφυγε ο Μαρτίνς και κυρίως έφυγε ο Μαρτίνς για ένα υποδιέστερο προπονητή. Διώξε τον Μαρτίνς, πάρε το. Λέμε τώρα τον Γκλο, πάρε τον Μουρίνιο. Πάρε ένα προπονητή καλύτερο του Μαρτίνς. Ο Ολυμπιακός πήγε σε ένα παιδάκι, ένα μαθητευόμενο μάγο, που εκεί το πλήρωσε. Επίσης γίνανε σπασμωδικές κινήσεις μεταγραφικές, όπως μία από αυτήν του Μασέλο. Έτσι, είναι μια μεταγραφή η οποία αποδεικνύεται λάθος. Και αυτό το είχα πει και εγώ από την πρώτη στιγμή, παρότι έφαγα πολύ ερυθρόλευκο βρίσιμο πάνω σε αυτό, αλλά αποδεικνύεται ότι ο Μαρσέλο ήταν μια κίνηση καθαρά εντυπωσιασμού. Πιστεύω ότι ο Ροντρίγκες είναι καλή μεταγραφή, πάρα πολύ μεταγραφή, και είναι ο μόνος που πιστεύω στη Λεωφόρο θα τραβήξει κουπί για τον Ολυμπιακό, όταν δεν έχει το Βαλμπουενά, όταν ο Ελαραμπή δεν είναι ο παλιός Ελαραμπή και δεν δείχνει ο Ολυμπιακός να πιστεύει στον Ελαραμπή πλέον όπως πίστευε παλιά. Δεν υπάρχουν τα στόπερ που πίστευες ότι θα έχεις. Ο Μανολάς έφυγε ήδη. Οι τραυματισμοί διαδέχονται η μία την άλλη. Ο Παπασταθόπουλος επί της ουσίας επιστρατεύτηκε ξανά ενώ τον είχαν για αποστρατεία. Παίζει πολύ καλά αυτό να το σημειώσουμε όμως. Παίζει όντως. Ο Ολυμπιακός, η μόνη του ελπίδα, από τις ελπίδες του όχι μόνη, είναι σίγουρα ο Πασχαλάκης που επιτέλους καθιερώθηκε από τον Μαρτίν στη θέση του τροματοφύλακα και ο Ροντρίγκες μπροστά. Είναι οι δύο ελπίδες του Ολυμπιακού, συν ό,τι βγάλει ο Μίτσελ, μάγος εντός εισαγωγικών ή εκτός, ό,τι λαθνό τραβήξει από το καπέλο. Ξανά, ναι, από το καπέλο για την 11η του Ολυμπιακού, που δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι, πώς θα είναι, ποιοι θα παίξουν. Ανακατεύονται όλα, μπαίνουν και πολλοί πιτσιρικάδες μέσα στο προσκήνιο. Και πιστεύουμε, όπως ο Διόπου θέλω να σου πω και άλλοι, και πιστεύουμε ότι πιστεύει ο Μίτσελ πιστεύει ότι από εκεί θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Εάν κερδίσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή θα είναι μεγάλη έκπληξη, από την άλλη ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί, από την άλλη όμως, βλέποντας το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού και τα επόμενα παιχνίδια, αν χάσει βαθμό ή βαθμούς, μπορεί να χάσει μόνο τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Δεν βλέπω πού αλλού ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μπορεί να σκοντάψει. Τώρα, αν η ισοπαλία θεωρείται ότι σκοντάφτει ο Παναθηναϊκός με τη φόρα που έχει πάρει, ίσως είναι ισοπαλία. Μπορεί να είναι και το διπλό. Για μένα το παιχνίδι είναι ανοιχτό, 1-2, κυρίως λόγω του ονόματος των αντιπάλων. Μόνο γι' αυτό. Αντικειμενικά, βάση της δυναμικής της ομάδας και της φόρμας της ομάδας, είναι άσος. Κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά είναι ανοιχτό γιατί είναι πολύ μεγάλο. Μάτς είναι το θερίο έχει πληγωθεί το 1, το λιοντάρι είναι πληγωμένο, ξέρει ότι είναι 100% το τελευταίο του χαρτί, αν όχι και πρωτάθλημα, για να μείνει ζωντανός ο κόσμος του και το ενδιαφέρον, οπότε θα τα δώσει όλα για όλα. Και καμιά φορά οι πιτσιρικάδες, οι παίχτες που είναι άγνωστοι, μπορεί να κάνουν τη ζημιά. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα όμως, επειδή είπες αυτό ο Ολυμπιακός, δεν έχει ακόμα ξεκάθαρη δεκάδα. Εμείς σε δεκάδα την ξέρουμε. Πάνω κάτω, ποιες αλλαγές θα κάνουμε. Αυτό είναι και το μεγάλο ατού του Παναθηναϊκού, έτσι. Είναι η δεκάδα. Είναι ο βασικός κορμός της ομάδας που εφαρμόζει ένας σοβαρός προπονητής. Όπως είναι ο Ιβάνο. Είναι η έδρα. Είναι ο κόσμος. Είδατε όλοι τι έγινε στο Βόλο. Ήταν ασύλληπτο αυτό που έγινε. Πραγματικά η Λεωφόρος θα έχει 25.000 κόσμο, τουλάχιστον όσο μπορεί να έχει, 20-25.000. 16.000-3. Ναι, θα έχει πάνω από 20.000 γιατί ξέρουμε τι γίνεται. Και θα είναι ένα ηφαίστειο το οποίο θα βράζει. Θα σου πω ένα στατιστικό το οποίο δεν ξέρω αν το έχει ακούσει. Η Λεωφόρο χωράει 16.003 άτομα. Έχουν ενδιαφερθεί για να πάνε στο ντέρμπι, ζητούν εισιτήρια, πάνω από 110.000. Δηλαδή γεμίσουν δύο άκρα. Ναι, είναι τρομερό. Αυτό είναι τρομερό γιατί δεν το έβλεπα τα τελευταία χρόνια. Είναι τρομερό και δικαιολογημένο, καθώς ο Παναθηναϊκός στερείται τίτλων, με ξέρεις το περσινό κύπελλο όπως είπες πριν, έφτασε η ώρα. Ο κόσμος το πιστεύει και σου λέει: αν όχι φέτος, πότε. Φέτος που δεν υπάρχει Ολυμπιακός ακόμα στο προσκήνιο, φέτος που ο ΠΑΟΚ κάνει ανανέωση και είναι εκτός στόχων και είναι μόνο η ΑΕΚ. Ο Άρης δεν υπολογίζεται έτσι και αλλιώς και έχει μείνει μόνο η ΑΕΚ. Μόνο η ΑΕΚ είναι αυτή που μπορεί να κυνηγήσει τον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος. Και πλάκα-πλάκα η ΑΕΚ. Ναι, νομίζω ότι θα παλέψουμε με την ΑΕΚ. Είναι μετά από πολλά χρόνια που παλεύουμε εμείς οι ίδιοι για πρωτάθλημα. Θυμίζει το πρωτάθλημα του 2008. Η ΑΕΚ η οποία έχει το αβαντάζ της Αγίας Σοφιάς, ναι. Παπαρένα, αυτό έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο ενθουσιασμό σε όλη την ομάδα. Έχει δημιουργήσει μεγάλο κίνητρο και πραγματικά θα έλεγα ότι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι η Αγία Σοφιά. Όχι τόσο η ΑΕΚ. Είναι η Αγία Σοφιά. Η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει πείσει για τη σταθερότητα της ομάδας της. Θεωρώ ότι είναι πολύ υπερβολικά μερικά που γράφονται. Πριν ακόμα τη δούμε σε ντέρμπι,
ξέφαρα με τον Πάο προχθές. Έχει χάσει τον Παναθηναϊκό. Δεν την έχουμε δει σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Και πιστεύω ότι η ΑΕΚ παρά τα αυτά είναι στο κυνήγι. Έτσι, έτσι, Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να το αφήσω. Σας πάω πίσω στα στόπερ. Ο Ολυμπιακός, όλοι φωνάζανε στόπερ, πάρτε στόπερ, δεν πήρανε. Εμείς απ' την άλλη, στο πρώτο παιχνίδι, αμυντική διάρα στα στόπερ, Μάγνουσον Σέκεφερτ. Ωραία. Ναι. Τραυματίζονται και Μάγνουσον και Σέκεφερτ στο δεύτερο. Και όλοι ακούμε ότι θα πάει και βλέπουμε να αναδύονται πού κουρασάρει από στην αρχή. Και εγώ προσωπικά έλεγα, φοβόμουν να λέω, όπα, τι θα δούμε τώρα. Ναι. Και βγαίνουν λαγί από το καπέλο του Ιβάν. Δηλαδή, δημιουργεί μια διάδρα αναπληρωματικών εξίσου δυνατή με του βασικού σου. Αυτό το περίμενε να συμβεί, δηλαδή. Ότι... Όχι, όχι, το περίμενε. Δεν το περίμενε και δεν το περίμενε και πολύ Παναθηναϊκοί που ρωτάω. Δεν περίμενε αυτό το πράγμα που γίνεται φέτος στο Παναθηναϊκό. Και αυτό όμως, και αυτό έχει τη σφραγίδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ενός προπονητή που όλοι ξέραμε τη δουλειά του, τον είχαμε δει στο ΑΠΟΕΛ, τον είχαμε δει στην Κύπρο. Δεν τον είχαμε δει κάπου αλλού, να σου πω την αλήθεια. Έκανε εκεί πόσα χρόνια, 10 ποτέ. Πολλά χρόνια στην Κύπρο. Και τώρα βλέπουμε αυτό που μπορεί να. Το είδαμε και πέρυσι. Έτσι, το είδαμε και πέρυσι. Με τον Ιβάνοβιτς, με το κύπελο και συνεχίζει εκεί που σταμάτησε πέρυσι ο Ιβάν Ιβάνοβιτς, που είναι το μεγάλο κεφάλαιο του Παναθηναϊκού. Όπως είπαμε για την ΑΕΚ, είναι η Αγία Σοφιά. Το μεγάλο ατού του Παναθηναϊκού φέτος και πέρυσι είναι ο προπονητής του. Και αυτό το έχει καταλάβει πάρα πολύ ο κόσμος του Παναθηναϊκού, όπου αποθεώνει συνέχεια τον προπονητή. Και αυτό είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε σε ομάδα. Δεν ξέρω στον Παναθηναϊκό αν το θυμάσαι ποτέ, εγώ που είμαι λίγο κανένα εξάμεινο πιο παλιό, δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Να γίνεται με τον κεράσιτο να είναι στο έχει συμβεί, όχι όμως σε τόσο μεγάλο επίπεδο, σε τόσο μεγάλο έτσι, εκδήλωση. Ναι, τόσο μεγάλη εκδήλωση. Το είχαμε δει πολύ πιο παλιά με τον Γμόχ, Γιάτσεκ Γμόχ, ήταν τη δεκαετία του 80, με τα νέα παιδιά που είχε φτιάξει τη μικρή ομάδα και το βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να επενδύσει πάνω στον Ιβάνοβιτς. Πρέπει και ο Αλαφούζος να μην κάνει τα λάθη που έκανε παλιά. Απειρία έμαθε όμως. Θυμίζω τα λάθη με τον Δόνι, όπως γίνανε μερικά λάθη τότε, που έφυγε ο Δόνις, ενώ είχε αρχίσει και αυτός να στείνει και να φτιάχνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα στον Παναθηναϊκό. Ο Αλαφούζος τώρα είναι σαφώς πιο όριμος. Έχει δει τα πράγματα. Έχει χαλάσει και αυτός πολλά εκατομμύρια για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό να μην το ξεχνάνε οι φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί, ότι ο Αλαφούζος που τόσο έχει ακούσει στο παρελθόν έχει ρίξει λεφτά και το βασικότερο ποια είναι η παρακαταθήκη του Αλαφούζου. Δεν είναι ούτε το κύπελο ούτε το πρωτάθλημα να το πάρει, είναι ότι κατάφερε να ξεχρεώσει τον Παναθηναϊκό που ήταν χρεωμένο σιγά σιγά αθόρυβα και μεθοδικά. Ο Παναθηναϊκός ξεχρεώνει και αυτό είναι η παρακαταθήκη που θα αφήσει ο Αλαφούζος μαζί με το κήπεδο, που σιγά σιγά θα γίνει και το κήπεδο του Βοτανικού. Να το δούμε βέβαια και αυτό, γιατί αυτό το κήπεδο πρέπει να το συζητάμε πριν γεννηθείς και εσύ για να γίνει. Το θέμα είναι πρόβλημα να το δούμε κιόλας. Θα το δείτε. Η προσωπική μάχη. Το 2-6. Το 2-6, δεν πειράζει. Άντε να πάει 7. Δεν πειράζει, να σου πω κάτι. Είπες πριν ότι το μεγάλο ατού της ΑΕ είναι η Αγία Σοφιά. Φαντάσου τι θα γίνει όταν θα σηκωθεί το θηρίο του Βοτανικού. Δεν θα πιάνει μία. Και σου θυμίζω επίσης ότι πώς άλλαξε ο Ολυμπιακός επίπεδο όταν έφτιαξε το Καραϊσκάκη, το νέο Καραϊσκάκη. Που για την εποχή του, πριν από 25 χρόνια, ήταν ένα φοβερό γήπεδο. Λοιπόν, το ίδιο είναι και η Αγία Σοφιά. Αυτό πραγματικά που σύμφωνα με όσα λέει ο Δήμαρχος, ο Μπακογιάννης και ο Παναθηναϊκός και ο Ρεστέκης Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Λίγος ο Παγκάκης, θα είναι ένα καταπληκτικό γήπεδο που πραγματικά θα τρίβει τα μάτια του όλος ο κόσμος. Και αυτό δημιουργεί ένα νέο ανταγωνισμό. Βλέπεις ο Ολυμπιακός θέλει να ξεχρονίσει και αυτό στο Καραϊσκάκη και άλλο, αναβαθμίσει. Ο Πάο φτιάχνει τη νέα Τούμπα, μέχρι και ο Άρης και ο Ηρακλής ακόμα και η Καλαμάτα ακόμα ζητάνε να φτιάξουν καινούργια γήπεδα. Να πώς θα αλλάξει σιγά σιγά το ελληνικό ποδόσφαιρο από εκεί, να ξεκινήσουμε. Εντάξει, να πάει σε αγγλικά πρότυπα μεγάλα γήπεδα, υγεία στο γήπεδο, υγιής φύλαθλοι, δεν το βλέπω να γίνεται πολύ σύντομα αυτό. Να σε γυρίσω τον τέρπι βέβαια τώρα. Είδες ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού πήγανε 15.000 στο Βόλο, αυτό δεν είχε γίνει ούτε στη χρονιά του Ντάμπι. Το 2010 να φεύγει ο κόσμος στο Βόλο, δηλαδή γύρναγα από Καλαμάτα Αθήνα. Και λέω από μια νεοπομπή να φέρει προς τα έξω. Και λέω που πάνε όλοι αυτοί. Και μετά κατάλαβα ότι θυμήθηκα ότι τόσε ήττε έχουμε δώσει. Στο Καραϊσκάκη λες. Στο Άκα τότε. Για τον τελικό κυπέλλον. Ή για πέρα. Για πότε λες. Για τώρα. Α, για τον Βόλο. Για τον Βόλο. Τώρα που θυμάμαι στον Βόλο. Ναι, είδε λοιπόν. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και αν έδιναν και το πέταλο, η αστυνομία θα είχε 20.000 κόσμο. Θα είχε 20.000 κόσμο. Και άμα τον είχαμε ολόκληρο, το γεμίζαμε. Δεν υπήρχε. Να σου πω κάτι. Ο κόσμο πάλι.
Φοβόμουν πάλι ότι θα γίνει κανένα έκτροπο τόσοι πολλοί πάνω στη χαρά του. Κάτι θα κάνουν, δεν κάναν τίποτα. Δεν κάναν υποδειγματικότατη. Αυτό δικαίωσε και τον Μπέο που το ζήτησε αυτό. Αλλά θέλω να πω και κάτι εδώ. Ότι δεν έγινε τίποτα. Εάν το μάτς ήταν όμως, θα ήθελα να μην γίνει τίποτα 0-0, 1-0. Άμα γινόταν κανένα φάτσο σφύρι μέχρι προς το τέλος, εκεί να συγκρατηθεί ο κόσμος. Εδώ ο κόσμος βλέπει δεν μπορεί να συγκρατηθεί στην Αγία Σοφιά. Πληρώνει 950 και 200 ευρώ συνέχεια με τα 1.400 καπνογόνα που πέφτουν. Πρέπει ο κόσμος να συγκρατηθεί και στην αδικία που θεωρεί. Σε αυτό βέβαια έχουν παίξει πολύ θετικό ρόλο οι ξένοι διαιτητές όταν παίζουν. Οι ξένοι διαιτητές είναι αυτοί που απορροφούν τους κραδασμούς, δεν υπάρχει καχυποψία, σου λέει λάθος, κακός, βλάκας, έξυπνος, ηλίθιος, αλλά είναι ξένος, δεν το κάνει επίτηδες. Στον Έλληνα διαιτητή υπάρχει καχυποψία και τον θεωρούν ότι το έχει πρόθεση. Εντάξει, είναι παλιά ιστορία τώρα με αυτό. Να σου πω κάτι άλλο. Ο κόσμος τηλεοφόρο. Να το πούμε, όλοι οι παλέμαχοι που έχω μιλήσει μαζί τους αυτές τις μέρες, μου λένε το εξής το μήνυμα. Ο κόσμος να κάτσει ήσυχα στο να μέλη. Έχει την υποδειγματική στάση που κράτησε στον κόσμο. Εκεί θα το δούμε. Το είπα και χθες στην εκπομπή μου η ώρα τώρα στη τέχνη. Προσέχουμε για να έχουμε. Τα έχουμε όλα στο χέρι και με μέλο σκύνηση χάσαμε τα πάντα. Ναι. Είναι μια χρονιά μετά από 12 χρόνια που τα βλέπουμε όλα καλύτερα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, Σωτήρη. Να φανταστώ, θα είσαι στο απαντλοφόρο. Όχι, δεν πάω. Δεν εγώ δεν πάω γύρω, γενικώ θα έχω κόψει. Ούτε εδώ στην Ελλάδα δεν πας. Για μόνο στην Ελλάδα. Για λόγους ασφαλείας θα έχω κόψει. Πάντα έχω πει κάτι και ίσως έχω πει για κάποια για κάθε ομάδα. Δεν θέλω να το ρισκάρω έτσι, δεν πάω καθόλου. Εντάξει. Είναι πολλή δουλειά που έχω τις Κυριακές, οπότε δεν μου επιτρέπει να κάνω ταξίδια. Εντάξει, μην ξεχάσουμε τις περιγραφές και να έτσι. Ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός θα έχει και στη διάθεσή του και το Σπόρα, θα έχει Μπερνάρτ. Ο Μάγνουσον ταλαιπωρείται με μονίγα στην Τέρβα, θα είναι πιθανότατα στο Τέρβι, δεν έχουμε κάποια νέα ενημέρωση. Τι σκορ προβλέπεις να τελειώσει το Τέρβι. Όλοι οι άνθρωποι που ρώτησα χθες στην εκπομπή μου είπαν 2-1. Και εγώ πιστεύω ότι θα μπουν 2-3 γκολ σίγουρα. Πιστεύω ότι και η άμυνα του Ολυμπιακού είναι ασταθέστατη. Η ιδέα επίθεση του Ολυμπιακού είναι το δυνατό του χαρτί αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι θα μπουν γκολ. Θα μπουν γκολ. Παρότι και ο Παναθηναϊκός πάει πολύ καλά αμυντικά, πιστεύω ότι θα έχουμε από 2 έως 3 γκολ. Τώρα με ρωτά σκορ γιατί δεν θέλω να κάνω προβλέψεις. Είπα ανοιχτό. 1-2. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κοιτάξει πολύ και το διπλό. Έτσι, γιατί είναι ένα μάτς που άλλο παίζει το τελευταίο του χαρτί. Είναι μια ευδαιμονία που επικρατεί. Στο πράσινο δικαιολογημένη απόλυτα για το 10 στα 10 και αυτό μπορεί να είναι η πεντάρα που ήρθε στο Βόλο και ο Πανθεσσαλικό. Όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν μια ευδαιμονία στο Παναθηναϊκό υπερβολική, αν δεν το προσέξει και να πάθει τη ζημιά και να χάσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Να σου πω κάτι. Το λέω από τώρα. Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα βγήκε προχθές στο pavlo.gr. Θα δημοσιευτεί συνέντευξη την Παρασκευή ή το Σάββατο από τώρα σε μένα. Και μου είπε το εξής: εύχομαι, ο Ιβάν έσπασε το δικό μου ρεκόρ από τη σεζόν 94-95 με το 10 στα 10. Εύχομαι, λέει, να σπάσει και το άλλο μου ρεκόρ που είναι να κάτσει πάνω από 2,5 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Βλέπεις τον Ιβάν να γίνεται λίγο σαν τον Γκέραντ. Πολλοί θέλουν να γίνουν Γκέραντ, αλλά πιστεύω ότι ο Ιβάν, άμα καθίσει φέτος, που θα είναι ποιος τον διώχνει φέτος και του χρόνου, το πέρασε το ρεκόρ του Ρότσα. Τα ρεκόρ του Χουάν είναι για να σπάνε. Από τον Ιβάν. Από τον Ιβάν. Δεν πειράζει, το θέμα γυρίζει ο Παναθηναϊκός. Να σπάνε από όποιον θέλουν. Σωτήρη, να πάμε και λίγο εδώ τι κάνει στην Καλαμάτα, πώς βλέπεις τη Μαύρη Θύελλα, τη βλέπω να ανεβαίνει φέτος. Ναι, η Καλαμάτα θα ανέβει φέτος, αν δεν ανέβει φέτος δεν ανεβαίνει ποτέ. Πάει πάρα πολύ καλά με τα γραφικά, έκανε μια μεγάλη κίνηση που έφερε πίσω τον Νίκο τον Αναστόπουλο και όλος ο Πλαστάς, που ξέρει την ομάδα, ότι είναι ένας ενεργεία προπονητής. Ο Σάξο Τσούλης ήταν πιο πολύ έτσι ένας φιλόσοφος, ένας ποιητής με ένας προπονητής ο οποίος έχει πέρασει σε ένα άλλο επίπεδο έτσι πιο διανόησης, φιλοσοφίας και θεωρίας. Έχει μόνος του έχει σταματήσει 4-5 χρόνια την προπονητική, σε επίπεδο κορυφής τουλάχιστον, σε Μύκονο ήταν που έκανε ό,τι έκανε. Θεωρώ ότι χάθηκε χρόνος 2-3 μήνες. Τώρα με τον Νίκο Αναστόπουλο που επέστρεψε, πήρε τις παίχτες που λείπαν από την δεκάδα της Καλαμάτας για την αρχική της δεκάδα και κάποια κενά του στόπερ, του αριστερού μπακ κλπ. Του δεύτερου επιθετικού, μάλλον του αντικαταστάτη του Τάτου στην επίθεση όταν ο Τάτου δεν μπορεί. Κλείστηκαν αυτές τις τρύπες με τον Καραγκούνι και τον Ασίγμα. Και η Καλαμάτα πιστεύω ότι πλέον είναι dream team της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Να το ελπίσουμε να ανεβείτε στην Α' Εθνική και να πάθετε ότι έπαθε ο Βόλος από εμάς. Ναι, εντάξει, η Καλαμάτα δεν είναι ο Βόλος. Η Καλαμάτα θα έχει 10.000 κόσμο, ο Βόλος δεν έχει φυλάκι. Βέβαια, τι θα. Εντάξει, έχουμε και δεν μπορεί και την Καλαμάτα να σου δώσει όλο το γήπεδο, θα σου δώσει λίγου. Και με λίγου με την ομάδα που έχουμε. Να σου πω κάτι, να πάμε στο γήπεδο της Καλαμάτα να κλείσουμε πριν τελειώσουμε αυτό. Τι θα κάνουμε με το γήπεδο, γιατί το
Μεσσηνιακού δεν βλέπω να σα το δίνουν. Η λύση είναι να φτιάξετε νέο στέγαστρο στην παραλία, να πάτε στην Τρίπολη. Η λύση είναι να φτιάξει την παραλία πέταλο και νέο στέγαστρο. Δύο στέγαστρα, ένα στο νότο και ένα στο βορρά, θα ξεκινήσει με ένα και οπωσδήποτε πέταλο για να φτάσει γύρω στου 8.000 στο γήπεδο. Γιατί είναι πολύ μικρότερο με τι 4.000. Να πα στην Τρίπολη θα είναι αυτοκτονία. Ναι. Να πα στο Μεσσηνιακού δεν το δει, έχουν θέμα εκεί, έχουν πρόβλημα. Έχουν πλαστικό χλώτα. Δεν το δίνουν, βιαστήκαν να φτιάξουν πλαστικό, τον ρώτησαν να βγάλουν την Καλαμάτα από εκεί. Αυτό να... πότε θα μπορέσει. Θα μπορέσει το Σεπτέμβριο, τον επόμενο Καλαμάτα να είναι έτοιμη. Να παίξει να θα φύγει. Όχι, γιατί το γήπεδο του Μεσσηνιακού που είναι στο γήπεδο τη πόλη, σε τι ορίζοντα μπορεί να αλλάξει το καθεστώ. Κοίταξε, το περιφερειακό μια χαρτσίπρα τα επόμενα 14 χρόνια δεν το δίνει. Γιατί χάλασε 500.000 να φτιάξει το πλαστικό χλωτά τα 5η γενιά. Οπότε βλέπω ότι θα έχουμε θέμα εκεί. Δυστυχώς εκεί η φυσική έδρα της Καλαμάτας δεν θα είναι έτοιμη. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Το τελευταίο που θέλω να επιστρέψουμε πάλι σε ρυθμούς ντέρμπι, θέλω να. Αν σε έβλεπε ο Ιβάν τώρα, τι θα του λες? Κοίταξε, βασικά θα του δίνω συγχαρητήρια για αυτό που έχει κάνει. Βέβαια, ακόμα δεν έχει τελειώσει κάτι. Είμαστε στο 1/3 του δρόμου. Θα του έλεγα να συνεχίσει έτσι, να μην ακούει κανέναν. Να μην ακούει κανέναν, ούτε το Αλαφούζο. Εγώ δεν έχω συμπάθει τον Αλαφούζο. Ξέρω ότι είναι πολύ καλό άνθρωπο και τον γνωρίζω από δική μου πειρά και εμπειρία. Ο πρόεδρο είναι καλό, αλλά μπάλα ξέρει εσύ πιο πολύ. Λοιπόν, να κάνει αυτό που έχει στο μυαλό σου. Το μεγάλο σου όπλο δεν είναι τα αποτελέσματα, είναι η στήριξη του κόσμου που είναι δίπλα σου. Και αυτόν τον κόσμο να τον εξαργυρώσει σε επιτυχίες, σε πρωταθλήματα και σε κύπελλα. Έχει καθολική στήριξη. Δεν το έχει ούτε ο Δόνης αυτό. Κανείς δεν το έχει. Κανείς. Είναι πολλά χρόνια αυτό. Την είχε τη στήριξη αυτή, την έχει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Μπράντοβιτς. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, δηλαδή αυτό θα έλεγα, ότι για μένα ο Ιβάν θυμίζει Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως αυτός ο χαμός που γινόταν και γίνεται ακόμα με αμφανή στο ΆΚΑ, ο Μπράντοβιτς, αυτός ο τεράστιος ο Μπράντοβιτς, ο μυθικός παγκόσμιος προπονητής. Ο άρχοντας των αθλητιών. Βεβαίως τώρα. Αυτό πάει να δημιουργήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Σέρβος αυτός, στον Παναθηναϊκό. Θα γίνει ο Μπράντοβιτς του ποδοσφαίρου. Ο Μπράντοβιτς του ποδοσφαίρου. Να γίνει Ιβάν, να φτάσει στα παπούτσια του Ζλότς. Του Ζλότς. Και θα και άλλο, ας ξεκινήσει το πρωτάθλημα φέτος. Ας ξεκινήσει από το πρωτάθλημα, δεν έχει αρχίσει και το κύπελλο. Να θυμίσουμε ότι η Καλαμάτα είναι στους 16. 16 και έχουμε κλήρωση σε λίγες μέρες. Εάν γίνει κλήρωση και έρθουμε εδώ πέρα. Είναι άσος, στο λέω τώρα. Είναι άσος και μετά ο στόχος μας θα είναι ένα γκολ στη Λεωφόρο. Στο Καρεσκάκι το έβαλα, αλλά έφαγα 4. Δεν νομίζω να πετύχει γκολ στη Λεωφόρο. Θα δούμε. Γιατί έχω μπροστά τη Dream Team τη Β' Εθνικής. Με Αρναρέλη, με Πασά, με Ρόβα. Και με όλους αυτούς τους επιθετικούς που πήρε το καλοκαίρι Καλαμάτα και Βασιλόγιαννη και μετά το από πίσω δηλαδή, και με Μπόρχες δηλαδή σε τρομερό για την Βίτα. Για την άλλη θα δούμε. Κάτι που μου ήρθε τώρα. Άλλη μια κοίτα τώρα πώς μου έρχονται. Μου είπες ότι οι μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός Μαρσέλο και κάτι άλλο ήταν κινήσεις εντυπωσιασμού. Κινήσεις εντυπωσιασμού δεν είναι ο Μπερνάρτ όμως. Ο Μπερνάρτ είδες ότι ήρθε, είχε ένα θέμα στο νόμο τάξη. Έτσι φάνηκε. Φάνηκε ο Μπερνάρτ και κίνησε εντυπωσιασμού. Τώρα βλέπω ότι ο Μπενάρτ ανεβαίνει. Ήταν ο μαέστρος του Βόλου. Και άμα ανέβει και ο Μπενάρτ, ο Παναθηναϊκός θα γίνει μεγάλη ομάδα. Βέβαια. Και να θυμίσουμε ότι αυτή η. Αγωνιστικά έχει μεγάλη ομάδα. Οι Λατινοαμερικάνοι γενικότερα θέλουν χρόνο. Αν θυμάστε, ο Χόταχόντα έκανε δύο χρόνια να παίξει μπάλα. Γι' αυτό σου λέω: έχετε το νου σα στο Ροντρίγκες. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να βάλει γκολ με απίθανου τρόπου. Και αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Αν επιδορήσει το Ροντρίγκες, δεν θα χάσει. Αυτό το μήνυμα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιόρισε τον Ροντρίγκε σε και Ροντρίγκες. Πήρε στη νίκη. Πήρε στη νίκη. Και ο Ελαραμπή μετά θα είναι το ξέρει τον Ελαραμπή εδώ να παίξει. Απλά ο Ροντρίγκε μπορεί να βάλει γκολ με τον πιο απίθανο τρόπο. Δηλαδή, κατάλαβε. Οπότε είναι δύσκολο να τον περιορίσει. Πρέπει να έχει στο μυαλό σου όλη άμυνα απάνω. Αυτό πιστεύω. Θα σε ήθελα πάρα πολύ να κάνει περιγραφή στο Ντέρμπι. Έχει τον Νίκο τον Παγκάκη που είναι πολύ καλύτερο. Ναι, να θυμίσω ότι οι περιγραφέ του Νίκο Παγκάκη είναι στο YouTube. Και να πω και μια και δεν έφερε στο YouTube. Πέρα από το πάω παντού, έτσι, οι φίλοι που μας βλέπουν να κάνουν εγγραφή και στο sportsonoto.gr, στο sportsonoto στο YouTube στο κανάλι μας, γιατί σε 10 με 15 μέρες ξεκινάμε τις εκπομπές μας, οι οποίες θα έχουν τίτλο «Θα τρελαθώ, πού το δυνατό εκεί». Θα τρελαθώ. Θα είναι στο στούντιό μας το δεύτερο, όχι σε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ φτάνουμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, εσείς από κάτω πατάτε τα link μας. Μπαίνετε σε πάω παντού, σε Facebook, Instagram και Twitter για να μην χάνετε τα νεότερα. Στο paopaddu.gr για να ενημερώνεστε για Παναθηναϊκό σε ποδόσφαιρο, ερασιτέχνη και μπάσκετ. Υπάρχουν τρεις εκπομπές του Paopaddu. Κάθε Δευτέρα στις 9 Νίκος Παγκάκη και Μπάμπης Τσιμπίδας είναι οι τρίφιλοι. Κάθε Τρίτη στις 9 εγώ μαζί με Δημήτρη Κουκάκη είμαστε η ώρα του ερασιτέχνη. Η μόνη εκπομπή στην Ελλάδα που μιλάει για τα ερασιτέχνη κάθε
τμήματα του ΑΟ, με συγχωρείτε. Και κάθε Τετάρτη υπάρχει το ταξίδι στα Αστέρια για τον Πασχετικό Παναθηναϊκό με Χρήστο και Κερί και Χρυσόστομο Ορφανό. Είμαστε στα στούντιο του Σπορ στο Νότιο, ήταν ο Σωτήρης Γεωργούτσος. Σωτήρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά που θα εδώ και στα χαρά. Βεβαίως. Χαρά μας και τιμή μας. Και με τη νίκη στο Ντέρμπι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.